Νίκο, είσαι ο παλιότερος αθλητής στο φετινό ρόστερ του Μίλωνα. Είσαι 7 χρόνια, μπαίνεις στην 8η σεζόν σου στο σύλλογο. Πες μου καταρχήν για το νέο ξεκίνημα που κάνετε φέτος στην ομάδα. Φέτος η ομάδα έχει βάλει ένα στόχο από το ξεκίνημα. Έχουμε μπει δυνατά στις προπονήσεις μας. Κάθε μέρα γινόμαστε καλύτεροι. Με τα καινούργια παιδιά δένουμε πιο γρήγορα. Είμαστε κοντά στην ηλικία, οπότε είναι πολύ εύκολο. Και πάνω κάτω, επειδή γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, είναι πολύ εύκολο. Και ο coach βοηθάει και εμείς τον coach και γίνεται ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Δηλαδή δουλειά και ελπίζουμε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Η ομάδα του Μίλων μετά από πολλά χρόνια θα αγωνίζεται σε το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Στόχος είναι, όπως είπαν και οι διοίκες και οι προπονητές, είναι η άνοδος στην Α2 για αρχή και στη συνέχεια η επιστροφή της ομάδας στην Α1 ανδρών. Συμφωνείς? Συμφωνώ. Όπως έχει πει η διοίκηση της ομάδας, έτσι γίνονται. Μας βοηθάει πάρα πολύ η διοίκηση. Μας προσφέρει ό,τι χρειαζόμαστε. Εμείς από σαν αντάλλαγμα προσφέρουμε ό,τι κάνουμε στο γήπεδο. Προπονούμαστε. Αυτό, δεν υπάρχει κάτι άλλο που να δούμε. Η κατηγορία είναι αυτή που είναι τώρα. Χωράμε να βγούμε πρώτοι και ό,τι κάνουμε θα δείξει. Από ό,τι βλέπουμε εδώ, η οργάνωση του συλλόγου είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Πόσο πολύ βοηθάει αυτό τους αθλητές στο γήπεδο? Η ψυχολογία κάθε αθλητή είναι διαφορετική όταν έχει από πίσω του κάποιον να τον οθεί να κάνει τη δουλειά του. Οπότε είναι πολύ εύκολο για κάποιον να δώσει το 100% του όταν οι άλλοι τον βοηθάνε. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο και είναι ευλογία αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Μίλωνα, γιατί είμαι χρόνια στο σωματείο από Πιτσιδίκη, πέδες έφηβοι. Οπότε είναι χαρά, είναι χαρά. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή αρχή. Εγώ.